Η Ελμεχίου, με δεδομένο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια με την έγκριση των ολιγομελών τμήματων, δημοσιοποιεί για ακόμα μια φορά σε προγενέστερο χρόνο, ώστε να υπάρχει μπροστά ο απαιτούμενος χρόνος για την διεκδίκηση του αιτήματος που καταθέτει, να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την έγκριση ολιγομελών τμήματων. Και αυτό σε ένα πλαίσιο κάλυψης των μορφωτικών αναγκών των παιδιών που κατοικούν κατ' επιλογή μαζί με τις οικογένειές τους σε μια νησιωτική περιοχή και μάλιστα παραμεθόριο. Ζητάμε το λοιπόν ότι πρέπει να αλλαχθούν τα αριθμητικά όρια προς το ευνοϊκότερο αναφορικά με την έγκριση ολιγομελών τμήματων, είτε αυτά πρόκειται για τμήματα των ΕΠΑΛ, Γενικής Παιδείας Τομέων και Ειδικοτήτων, είτε αφορούν τα γενικά λύκεια και συγκεκριμένα ομάδων προσανατολισμού. Και μάλιστα προς την κατεύθυνση που να λαμβάνει υπόψη ο νομοθέτης ή αυτός που θα έχει την αρμοδιότητα της έγκρισης, να εξετάζει και το δεδομένο ότι το νησί γύρω-γύρω είναι θάλασσα και άρα αν ένας τομέας ή μια ειδικότητα είναι λειτουργεί με μοναδικότητα στο νησί μας, ότι αυτή η έγκριση πρέπει να δίνεται προφανώς με πολύ ελαστικά κριτήρια όσον αφορά τα αριθμητικά όρια, γιατί τα αντίστοιχα παιδιά δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε ένα πλησιέστερο ΕΠΑΛ που προσφέρει π.χ. τον αντίστοιχο τομέα ή την αντίστοιχη ειδικότητα, γιατί ο πλησιέστερος νομός της Άμμος ή η Μυτιλίνη μας χωρίζει μεταξύ μας θάλασσα, δεν είναι όπως είναι στην υπηρετική Ελλάδα. Και αυτό το είχαμε τονίσει και σαν ΕΛΜΕ στην συνάντηση που είχαμε το προηγούμενο φθινόπωρο με τον Υφυπουργό τον κύριο Μπαξεβανάκη, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο ερχόμαστε πάλι να το υπενθυμίσουμε και να το βάλουμε μπροστά στο διεκδικητικό πλαίσιο εν ώψη της επόμενης χρονιάς, του Σεπτέμβριο, ώστε να μην μας πει κάποιος ότι αμελήσαμε ή ότι το παρουσιάσαμε ετεροχρονισμένα ή εργοπορημένα.